Λοιπόν, θα ήθελα λιγάκι να πάμε στον εκπρόσωπο των φιλάθλων που βρίσκεται στο στούντιο της Λάρισας, που δεν το έχουμε ξεχάσει. Θα δώσουμε το λόγο και στα παιδιά εκεί, και στον Πλίτση και στον Βουτιρίτσα και στους δύο πρώην προέδρους. Κύριε Καλαμάρα, είστε εκπρόσωπος των φιλάθλων, έτσι? Καλησπέρα και από μένα. Ναι. Δεν είμαι εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή, δεν εκπροσωπεύω το Σύνδεσμο Φιλάθλων. Ναι. Ακούμε. Βεβαίως ακούγεστε. Δεν εκπροσωπεύω το Σύνδεσμο Φιλάθλων Monsters, αλλά απλά αντιπροσωπεύω την ιστορία της ΑΕΛ από το 1977 μέχρι το 1999. Αυτά τα χρόνια τη βλέπω. Ναι. Λοιπόν, τα είδα όλα. Τα είδα όλα. Έτυχε να δω και κύπελα και πρωταθλήματα και ξεφτιλίσματα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω όπως εσείς στην εκπομπή σας από το παρελθόν. Ναι, αλλά τώρα μας ενδιαφέρει το παρόν, κύριε Καλαμάρα. Μάλιστα, για να φτάσουμε στο παρόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τόση ώρα κάνουμε σας ακούω, θα με ακούσετε κι εσείς. Καλά, εμείς δεν το καλέσαμε καν. Η Λάρισα είναι ηλιοφόρος, παραλαμβάνω, δεν είναι καμιά επαρχιακή οδό. Λοιπόν, το κακό ξεκίνησε από το 88 που πήραμε πρωτάθλημα και επιδίκηση Βιοκαρπέτ και μετά είχαμε απαιτήσει να πάρουμε και το πρωταθλητριό. Αποχώρησε η διοίκηση Βιοκαρπέτ, η διοίκηση Καντόνια, αναλάβαν άλλοι διοικητικοί, πουληθήκαν παίκτες, οι οποίοι δεν αντικατασταθήκανε, ήρθαν ξένοι παίκτες, να πούμε, αμφιβόλου αξίας, και από εκεί και πέρα, αντί να κοιτάξουμε να φτιάξουμε την ομάδα με τα παιδιά από τον κάμπο, κοιτούσαμε με μπαλώματα να περπατήσει η ομάδα. Ανέλαβε ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο πρόεδρος, φιλόδοξος νέος, πλούσιος τότε, τον την πέσανε τα λαμόγια από δίπλα σαν τον είδα να πούμε ότι έχει λεφτά και τον κάναν μια χόρτα. Λοιπόν, ο κύριος για μένα, ο κύριος Παπα-Νικολάου για μένα, έβαλε κάποια χρήματα. Είναι θύμα, από εκεί και πέρα, επειδή δεν ήταν γνώστης της κατάστασης, όπως είπε ο κύριος, κάποιος κύριος ήρθε σαν κομίτης, Δεν ήξερε και τα λόγια που έχει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος επαγγελματίας με ερασιτεχνική νοοτροπία. Και αυτό το λέω γιατί με τις εκάστοτες διοικήσεις είχα συνεργαστεί. Και με τον κύριο Παλαιογουρλίδη, με τον κύριο Τρολακόπουλο, δεν τον πρόλαβα, ήμουν μικρός. Και με τον κύριο Σαμαρά και με τον κύριο Καντόνια και με τον κύριο Ψάλτη και με όλους. Και ο κύριος Παπα-Νικολάου ακούει τώρα, λοιπόν. Λέτε ότι ο κύριος Παπα-Νικολάου είναι και πέρα, θύμα, έτσι. Θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο. Το 88 πήραμε πρωτάθλημα και το 99 ξεφτιλιστήκαμε από το ίδιο το άθλημα. Θα ήθελα να κλείσω, όχι να κλείσω, να αναφερθώ στην αναβολή του αγώνα. Όσο για τα χρέη, θα ήθελα να πω τον κύριο Παπα-Νικολάου ότι είναι 963 εκατομμύρια που θα είχαμε κάνει μαζί με τις προσαυξήσεις. Πόσα είναι? Ενημερωθεί και ο κόσμος. Πόσα είναι? 963 εκατομμύρια. Τα λογαριάσατε μαζί με τον κύριο Παπα-Νικολάου? Ναι. Στην ΠΑΕ τότε που ήταν ο κύριος Σαρογιώργος, ο κύριος Αφέντρας και όλα. Και λέει, εγώ Καλαμάρα, λέει, δεν θέλω τα 120 που ζητάω, ας καθαρίσουν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα ήθελα... Μιλάμε τον κύριο Αφέντρα μέσα στο δωμάτιο μπροστά στον αστυνόμο κύριο Μίχο και μου λέει, Καλαμάρα μου λέει, τι 7, τι 8, η δουλειά ήταν να μας προέδειψε. Προσωπικά, αν ακούει ο κύριος Αφέντρας αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, ας βγει. Λοιπόν, ο πρόεδρος εμένα μου λέει, με πιάνει δίπλα στο άλλο το δωμάτιο πάρη και μου λέει, εγώ Καλαμάρα φεύγω, δίπλα θα πάρω μία τώρα. Τότε τα λέγε αυτά. Λοιπόν, φτάνουμε στη σημερινή μέρα. Μ' ακούει ο κύριος Παπα-Νικολάου, μ' ακούει ο κύριος Μιχαλόπουλος. Καταρχήν ο κύριος Παπα-Νικολάου δεν πρέπει να φοβάται να κυκλοφορεί, γιατί κυκλοφορεί άνετα στην ταχυδρομία με χιλιά άτομα. Ανετότατα. Ποιο είναι ο πυλακισμό και αστεία. Την Πέμπτη το μεσημέρι, τώρα πάρτε live και τι έγινε την Κυριακή. Την Πέμπτη το μεσημέρι, ξεκινάω να πάω σπιτάκι μου να φάω, ή να καφέ στην ταχυδρομείο και πέφτω πάνω στον κύριο Παπα-Νικολάου με τον κύριο Μιχαλόπουλο στην καφετέρια του κυρίου Λέλη. Ταχυδρομείο, ξέρετε. Λοιπόν, έχω ενημερωθεί λίγο πολύ για το συμβάν όσον αφορά άμα κατέβει ομάδα ή όχι. Σταματάω και πέρα, του λέω, τι γίνεται, ρε πρόεδρε, με συγχωρείτε, έτσι ακριβώς. Μιλάμε. Ποιος την κυνηγάει? Καφέ πει με τον Καλογιάννη και με τον Αλφα και με τον Β' της πλατείας. Ποιος την κυνηγάει? Δεν έχει πρόβλημα. Κανένας δεν την κυνηγήσει. Λοιπόν, άλλα το κεγραμμά. Φτάσαμε φυλακή να πούμε. Την ομάδα θέλουμε να σώσουμε. Από εκεί και πέρα. Τι έγινε εκείνη τη μέρα? Λοιπόν, τι έγινε, πρόεδρε, του λέω. Μου λέει, εμείς στεναχωριέσαι. Μου λέει, θα δώσω 4-5 εκατομμύρια τον κύριο Μόγα. Έτσι ακριβώς. Και έχω κανονίσει μια ρύθμιση με το ΙΚΑ να πούμε ένα σημείο και όλα θα γίνουν κανονικά. Έχω και ειδικά στο μάτι να μιλήσω στο Αγρίνιο, έλα. Θα έρθω, το λέω. Μη διανοηθεί και δεν παίξει ομάδα, λέω. Μην ξεφτυλιστούμε. Μετά θα κατέβω εγώ στην ΕΠΑΕ. Όπως το είχα κάνει και το 88. Και ξέρουνε. Λοιπόν, κοίταγε και ο κύριος Μιχαλόπουλος και λέει ο κύριος Μιχαλόπουλος. Μια χαρά παιδί είναι, μου λέει, μη στεναχωριέσαι, Καλαμάρα, ο Παπα-Νικολάου είναι όπως εκεί αυτή που πάει να πέσει το παιδί και στο τέλος το πιάνουμε. Και στο τέλος θα πιάσουμε το παιδί, με συγχωρείτε, πιάσαμε το πουλί μας. Λοιπόν, εγώ δεν το κατακρίνω, αρχίζει, αρχίζει η εκπομπή, κύριε Καλαμάρα, αρχίζει η εκπομπή να χρίζει, η ίδια εκπομπή εισαγγελικής παρεμβάσεως, γι' αυτό θα σταματήσω.